Καλό μεσημέρι από το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24, το οποίο αρχίζει σε ώρα ρεκόρ 23 λεπτά μετά τις 12. Γιάννη Ζάτση, αν και συνήθως δεν είσαι εσύ εδώ παρόν, είναι ρεκόρ αυτό, αρνητικό, καταγράφεται στα μείον σου, το ότι άρχισες ΠΑΟΚ 24 αντί για τις 12, 12 και 5 το πολύ, 12 και 7, 12 και 23. Έλα, θα βγούμε 2 και μισή. Κλειδώνομαι κιόλας, να ξέρεις. Ας μπει να μας βγάλει. Κάνει διάλειμμα, κάνει κίνηση διάλειμμα. Λοιπόν, έχουμε θέματα από ό,τι προέκυψε από το Σαββατοκύριακο και σημερινά γεγονότα, διευκρινήσεις, ρεπορτάζ για να είστε ενημερωμένοι για τα του ΠΑΟΚ, τι συμβαίνει με διάφορα τα οποία προκύπτουν. Εβδομάδα εορταστική κατά τα άλλα, αλλά πάντα υπάρχουν ζητήματα. 2, 3, 4, 5, κάτι βγαίνει κάθε ώρα. Από το πρωί, για παράδειγμα, όπως τα λέγαμε και πριν από λίγο με τον Γιώργο Τζαγόρα, υπάρχει, από χθες το βράδυ, υπάρχουν αυτές οι μακέτες, ουσιαστικά, με μια ανακαινισμένη τούμπα. Πολύ μακέτα, ρε φίλε, παίζει στη χώρα γενικότερα. Δεν θα κάνουμε και παίκτες Playmobil και εγώ και να παίζουμε έτσι κάσου μπούτε, οτιδήποτε τέτοιο. Και εκφράσαμε πολλά ερωτηματικά. Έχουμε απαντήσεις στα ερωτηματικά. Απαντήσεις τις οποίες θα μεταφέρουμε σε λίγο για το τι ακριβώς συνέβη με αυτές τις μακέτες. Έχουμε και άλλες ειδήσεις που αφορούν τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Έχουμε τον Ιβάν Σαββίδη να δίνει και σήμερα το παρόν με το δικό του τρόπο, μέσω τηλεδιάσκεψης, έτσι από την απόσταση στην οποία βρίσκεται. Θα λέγαμε ότι έγινε ένας απολογισμός μαζί με τον Μίχελ, μαζί και με τον Ίβιτς. 2-3 συμπεράσματα τα οποία μαθαίνουμε από όσα προέκυψαν από την τηλεδιάσκεψη η οποία τελείωσε πριν από λίγο με τον μεγάλο μέτοχο, πρόεδρο, αλλά και τους υπευθύνους του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ουσιαστικά τελείωσε το πρώτο μισό της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσεις τις αγωνιστικές που δεν γίνανε. Δεν πειράζει. Επειδή υπάρχει αυτή η διακοπή αρκετά μεγάλη, λέμε ότι τελείωσε το πρώτο μισό της χρονιάς. Με 12 αγώνες πρωταθλήματος, με τη φάση των ομίλων στο Europa League, με την πρώτη φάση του κυπέλου. Μπορούν να γίνουν απολογισμοί για την πορεία του ΠΑΟΚ. Αυτό κάνει και ο Σαββίδης. Έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα και από το ρεπορτάζ θα τα μεταφέρουμε τι ακριβώς αναφέρει ο μεγαλομέτοχος μιλώντας σήμερα στους συνεργάτες του. Ένα τέτοιο απολογισμό εκ μέρους της ομάδας έκανε και ο Κρέσπο, ο Ισπανός αμυντικός που μας μίλησε και θα τον ακούσουμε, πως εκείνος είδε το πρώτο κομμάτι της σεζόν και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τη δική του απόδοση. Ο Ισπανός που πλέον μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας από τους ηγέτες της άμυνας του ΠΑΟΚ, έχει σταθεροποιηθεί στη θέση του στόπερ και γι' αυτό μιλάει. Και δίνει και μια εξήγηση, γιατί υπάρχει απάντηση στο πώς ξεκίνησε, όπου είχε αρκετά προβλήματα, και στο πώς συνεχίζει. Και είναι πολύ λογική απάντηση, αν και εγώ δεν το έχω στο μυαλό μου. Δεν το είχα στο μυαλό μου αυτό που λέει, για να δικαιολογήσει την πολύ βελτιωμένη απόδοσή του. Δεν το είχε στο μυαλό του, το μυαλό σου, γιατί είχε τελειώσει τη σεζόν με συμμετοχές. Γιατί και εγώ γι' αυτό δεν το είχα στο μυαλό μου. Ναι. Αλλά εκείνος μας απαντάει και το διευκρινίζει και όλα αυτά μετά από μια ακόμα πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ στον αγώνα πρωταθλήματος με την Κέρκυρα. Άλλη μια καλή εμφάνιση, γιατί έχει πιάσει τέτοια απόδοση ο ΠΑΟΚ και σε άλλα παιχνίδια, όπου απλά ήταν αρκετά άστοχος και το αποτέλεσμα ή το σκορ δεν έδινε σε όλους να καταλάβουν ότι ο ΠΑΟΚ παίζει καλό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς, πάρα πολλοί κρίνουν πάντα εκ του αποτελέσματος. Αυτό είναι μόνιμο πρόβλημα, είτε εδώ είτε σε όλη τη χώρα. Και φυσικά αυτό ισχύει γενικά για το πρωτάθλημα. Το ότι δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι 8ος δεν βοηθάει ώστε να καταλάβουμε πως πράγματι αυτή η ομάδα σε ένα μέσο όρο παίζει καλύτερα από τους άλλους. Αλλά σου λέει άλλος, τι καλύτερα ρε φίλε, 8ος είσαι. Ο Ολυμπιακός ήταν τραγικός, αλλά κέρδισε. Ολυμπιακός. Πάλι τετατέτ οι άλλοι. 2-3. Ναι. Όχι ένα. Πάλι η ίδια σκηνή. Μόνος του αντίπαλος με κούρση 40 μέτρων χωρίς να υπάρχει παίκτης του Ολυμπιακού. Να τον κυνηγάνε και να προσεύχονται να το χάσει, γιατί μόνο με προσευχές το χάνει.
Και να το χάνει. Και να το χάνει. Όπως και ο Μαμπούλου το χάσε, όπως και ο Λεβαδιακού το χάσε, όπως και ο Τζάλμα Κάμπος το χάσε, για να μην λέμε για τους άλλους. Όπως τα χάνουν όλοι απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο οποίος όμως έχει 31 βαθμούς και έχει δεχθεί 5 γκολ. Οι προσευχές σε αυτά τα τετ, τα οποία είναι άπειρα, αμέτρητα. Δεν έχει καμία σχέση. Έχουν πιάσει τόπο. Το παθητικό του Ολυμπιακού με την ποδοσφαιρική εικόνα του Ολυμπιακού. Απίστευτο. Η κολοφαρδία τους δηλαδή φτάνει σε όρια. Τι να πω τώρα. Επί της ουσίας, αυτή η διαφορά που έχει φέτος ο Ολυμπιακός είναι η άβρα. Η άβρα των προηγούμενων ετών. Αυτό κερδίζει. Το μέταλλο, ρε. Όταν έχεις, ξέρεις το know-how, όταν έχεις το know-how, σου βγαίνει. Ήταν και ένας μήνας με διαιτησίες προηγούμενων ετών. Ναι, και εκεί ήταν πολύ κρίσιμος μήνας. Mm. Πολύ κρίσιμος μήνας. Με Ατρόμητο, Πανιόνιο, Ηρακλή και ΠΑΟΚ. Τα ντέρμπι τα πήρε. Τα δύο ντέρμπι τα πήρε. Γιατί έχει έδρα, γιατί έχει. Ήταν και φορμαρισμένος. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ είναι σε κακή κατάσταση τώρα. Δεν είναι. Μόνο εμείς κοντράραμε ουσιαστικά στα ντέρμπι. Και θα έπρεπε να πάρουμε αποτέλεσμα. Αλλά οκ, okay, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός είναι στους 9 πάνω από τον Παναθηναϊκό και την Ξάνθη. Και στους 14 πάνω από τον ΠΑΟΚ, η απόδοση του οποίου είναι πολύ πολύ καλύτερη από τον Ολυμπιακό, αλλά δεν αποτυπώνεται αυτό σε βαθμούς. Τι να κάνουμε. Δεν υπάρχει κάποια αδικία. Ο ΠΑΟΚ φταίει. Εντάξει, είναι... ο ΠΑΟΚ στερήθηκε. Τον γκολ στη Βέρεια, τον πέναλτι με την Ξάνθη, εντάξει. Το offside με τον Ολυμπιακό. Τώρα εντάξει, μια ή άλλη θα ήσουν. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Εντάξει, μας έχει γυρίσει το μυαλό πολλές φορές η ομάδα. Αλλά εντάξει, είναι λεπτομέρειες που κάνουν διαφορά. Κι όμως είναι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Ας μετρήσει τον γκολ του Ατρομήτου. Στο Ατρόμητος Ολυμπιακός, στο καθαρό του Λεταλέκ. Καταλαβες. Ας μετρήσει τον γκολ μου με τη Βέρεια. Ας δοθεί το πέναλτι με την Ξάνθη. Εντάξει, αυτοί είναι βαθμοί. Είναι βαθμοί που κερδίζει ο άλλος ενώ δεν θα έπρεπε και βαθμοί που χάνω εγώ ενώ δεν θα έπρεπε. Το ότι είμαστε καθυστερημένοι και ότι είμαστε για μπουνιές ώρες-ώρες είναι γεγονός. Ωραία. Το ότι παραδιαλύσουμε τα πάντα χωρίς κανένα λόγο και αυτό είναι μέσα στις παθογένειές μας. Ο ΠΑΟΚ άξιζε να έχει σίγουρα τους δύο βαθμούς της Βέρειας. Άλλος το τι έγινε... της Ξάνθης... Πέναλτι είναι, ρε φίλε, τι. Εντάξει. Δεν είναι πέναλτι. Το μάτς με τον Ατρόμητο είναι τρελό. Είναι... Αν δεν γινόταν εκείνο το πράγμα με τον Ατρόμητο, θα ήταν όλα πολύ καλύτερα για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ακόμα και ο απολογισμός στο μισό της χρονιάς ήταν πολύ διαφορετικός. Αν δεν υπήρχε αυτό το πράγμα που συνέβη, το θεότρελο, και η βαθμολογία θα ήταν πολύ διαφορετική. Και δεν αναφερόμαστε φυσικά στους τρεις βαθμούς που έχουν αφαιρεθεί από την αρχή του πρωταθλήματος. Τέλος πάντων, αυτό που ζήσαμε στην επιστροφή από την Κέρκυρα, είχαμε χρόνια να το ζήσουμε. Τόσο καλό κλίμα, τόσο διασκεδαστικό κλίμα μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ήταν από τη μία εμφάνιση, το σκορ και βεβαίως ότι έπαιρναν άδεια για να πάνε στις οικογένειές τους. Πάρα πολύ καλό όλο το ταξίδι. Στην Κέρκυρα, βεβαίως η εμφάνιση του ΠΑΟΚ, η οποία προκάλεσε και διάφορα κομπλεξικά σχόλια. Θα το συνηθίσουν όμως, θα ασχολούνται συχνά πυκνά με τον ΠΑΟΚ. Φαντάζεσαι να είσαι λιπάντησες και ξυπνήσεις, δηλαδή σε αυτό το πρωτοσέλιδο. Αυτό δεν πάει κανείς φυλακή δηλαδή. Δηλαδή μπορείς να γράφεις και να βάζεις ό,τι θέλεις. Έγινε ότι έγινε με τον Μπίκα. Υπάρχει έρευνα άλλου είδους. Δημοσιεύματα. Τώρα με αυτό το πράγμα δηλαδή έτσι περνάει ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι γιατί υπάρχει κράτος. Δηλαδή τώρα δεν πρέπει να παρέμβει σε κελές. Πήρε να δω ρε φίλε. Μετά δεν χρειάζεται ούτε έρευνα ούτε απολογίωση τίποτα. Τίποτα δηλαδή κατευθείαν. Αυτοί έχουν αρχή συντάκτη, εκδότη. Προφανώς κάποιος έχει ευθύνη. Που βάγκα παππού 90 χρονών. Μπορείς κάνει κάτι τέτοιο. Με τον ΠΑΟΚ θα ασχολούνται. Ακόμα και με 14 βαθμούς διαφορά, με τον ΠΑΟΚ θα ασχολούνται. Ο ΠΑΟΚ ξέρουν ότι μπορεί να τους απειλήσει σε όλα. Δεν είναι και τυχαία η κλιμάκωση των κακών δημοσιευμάτων για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι τυχαία. Πώς το λένε, υπάρχουν εκλογές στην Κατερίνη. Ναι.
οι εκλογές στην Κατερίνη. Της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Ναι, που είναι ο υποψήφιος με το απέναντι ψηφοδέλτιο, ο κύριος Ελευθεριάδης, ο οποίος φιλοξενείται συχνά πυκνά σε Ερτζιανά της Θεσσαλονίκης. Καλά κάνει. Όχι, όλες να μην φιλοξενείται. Όλες οι απόψεις, απόψεις είναι δεκτές. Καλά κάνουν. Λες. Βέβαια, εννοείται. Καλά, ρε φίλε. Τι να πω. Δεκτές είναι. Φυσικά, γιατί. Εντάξει. Με τον Ελευθεριάδη κανείς δεν έχει τίποτα. Ο Ελευθεριάδης. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν μπορείς να είσαι μέσα στο ψηφοδέλτιό τους. Έλα μαζί μας. Μπορεί να έρθει που ξέρεις. Α, αυτό ναι. Ο μόνος είναι. Ναι, που καλά, πολύ. Καταλαβαίνει ότι πρέπει να αλλάξει το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων. Και ειδικά στη Μακεδονία. Και οι εκλογές τώρα αυτές, αν χαθούν από την πλευρά τους, δεν θα έχουν τίποτα ψήφιο να κατεβάσουν. Άρα λοιπόν αυτή η κλιμάκωση δημοσιευμάτων για κατά του ΠΑΟΚ και κατά της καθαρότητας του ΠΑΟΚ και κατά των, τέλος πάντων, και ό,τι βρέξεις κατεβάσει που γράφουν αυτοί, δεν είναι τυχαία. Δεν είναι τυχαία. Θεωρώ δηλαδή ότι αποσκοπεί εκεί. Οι ομάδες της Πιερίας λοιπόν, ας φροντίσουν να κάνουν αυτό που πρέπει για τον τόπο τους, για τη Βόρεια Ελλάδα. Έχει καταντήσει ο Πιερικός να πηγαίνουν 30 άτομα στο γήπεδο, να πούμε εκεί πέρα. Εντάξει. Ας φροντίσουν λοιπόν να κάνουν αυτό που πρέπει και να ψηφίσουν αυτό που πρέπει. Για να τελειώνει αυτό το πράγμα, έχουν ένα ιστορικό ρόλο πλέον στο ποδόσφαιρο οι ομάδες Συμμαθίας, της Πιερίας. Συμμαθίας έγινε η δουλειά. Αντίο στον κύριο Καραμελίδη να μας γράφει. Ωραία. Της Πιερίας λοιπόν θα πρέπει σιγά σιγά να καταλάβουν τον ιστορικό ρόλο που παίζουν αυτή τη στιγμή στα δρόμενα. Μια και λέγαμε για την ΕΠΟ, υπάρχει γενική συνέλευση σε εξέλιξη σήμερα το πρωί για να ψηφιστεί εκπρόσωπο στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Με αυτά και με αυτά πήγε παρά 20, δεν έχουμε πει τίποτα. Να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε να πούμε ποια είναι η θέση και του ΠΑΟΚ για τις μακέτες που από χθες το βράδυ έχουν αποκαλυφθεί και έπαιζαν εδώ και μέρες από συγκεκριμένη εταιρεία. Τι είπε και ο Σαβίδης στους ανθρώπους της ομάδας. Για τον Μπέργκερ Εσέκ τι έχεις να πεις? Συνεχίζει αίτητος, 17-0 γκολ έχει. Το βάλαμε μετά τον αγώνα. Πρώτα απ' όλα πήγα, έφαγα μετά την Κέρκυρα. Κατευθείαν εκεί πήγα, να ξέρεις. Μπράβο εσύ. Κατευθείαν, είχα λησάξει αυτή την μπανάνα που μας δώσανε εκεί στο πλάνο, να πούμε. Την έφαγες? Μισή μπανάνα, για μπανάνα είμαστε. Πήγα, χτύπησα εκεί τη χαμπουκεράρα μου την τέλεια στο Burger & Shake, με τις πατάτες τις τέλειες επίσης. Κάναμε δουλίτσα Burger & Shake στην Κούσκουρα. Σήμερα Δευτέρα με κάθε Burger έχεις μαζί σου τις πατάτες τζάμπα ή μια σαλάτα μπαλμπόα. Όχι ρόκι, σαλάτα μπαλμπόα, στο Burger & Shake στην Κούσκουρα, σε έναν πανέμορφο χώρο, με πολύ ποιοτικό χάμπουκερ, με 100% μοσχαρίσιο κιμά, όχι 51% που το βαφτίζουν μοσχαρίσιο. Μία επίσκεψη θα σας δώσω να καταλάβουμε και το ψωμάκι, ρε φίλε. Όταν το ψωμάκι στο χάμπουκερ είναι αυτό που πρέπει, αλλάζει όλη την εσύ ιστορία. Παρ' όλα αυτά μπουκωμένος παραμένεις. Τι εννοείς? Μπουκωμένος. Τι εννοείς μπουκωμένος? Είσαι άρρωστος. Τι άρρωστος, δεν πιάμε ταξίδια εκεί την Παρασκευή το βράδυ, φίλε, φύγαν όλα. Πάρα πολύ χρήσιμο το ταξίδι στην Κέρκυρα. Εννοείται. Άκουσα ιστορίες. Θα τις λέω για χρόνια. Ναι, κανονικά, άστο. Χωρίς όνομα θα τις λέω, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πόσα πράγματα επιβεβαιώθηκαν. Με στοιχεία όμως, τα οποία ήταν φοβερά, φοβερά πράγματα. Ναι, και το χώρο της ηγετησίας βεβαίως, έτσι. Είχαμε πολύ καλές παρέες στην Κέρκυρα. Burger & Shake λοιπόν στην Κούσκουρα, πηγαίνετε να επισκεφτείτε, και δεν έχει μόνο χάμπουκερ, έχει τα πάντα, έχει κοκτέιλ, έχει milkshake, έχει τα πάντα. Πηγαίνετε εκεί να καταλάβετε τι εννοούμε. Λοιπόν, Μερεγκίνα, αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη, σε επιλεγμένα καταστήματα τα κορυφαία στο χώρο, και regina-banio.gr για τα καλύτερα αξεσουάρ μπάνιου και σε καλές τιμές, μην νομίζετε ότι είναι ακριβά προϊόντα. Και με πειρατή, όλες οι Brew Dog από Βαρέλη σήμερα 2 συν 1 δώρο. Εβδομάδα εορταστική στον Πειρατή, κάθε μέρα κάτι διαφορετικό, κάποια προσφορά, κάποιο live. Σήμερα με τα καλύτερα British Pop, New Wave και Post Rock και πολλά άλλα στον Πειρατή, στο μεγάλο Rocket Bar
Μπήρε Ερώτοκ Μπαρ στη Θεσσαλονίκη και ανατολικά στην πόλη. Και αναδομό. Ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης στο μπάσκετ, χθες τον είδα κατακτισμένο σε κάποια φάση. Ζαλίστηκε. Βάλει τις βολές, ρε φίλε. Και πέρυσι βολές έχασες και φέτος βολές έβαλες. Τέλος πάντων, δεν θέλω να βρίσκω στον αέρα. Στεναχωρήθηκα. Πάλι έγινε η προσπάθεια. Στεναχωρήθηκα, φίλε. Και εσύ δώσ' το φάουλ, ρε αλήτη, και στον Ζωζοτόφ, το σπρώχνει. Οι επιθέσεις τελευταίες που ήταν κωμικοτραγικές. Ναι, ρε φίλε, το σπρώχνει εκεί. Χωρίς τον Τζόχλα είσαι Ποσειδόνιο. Εντάξει. Χριστέο Σάιμπερ, όταν βγήκε από τα μαρκαρίσματα, ο Μπράιαν ήταν. Τέλος πάντων. Αναδομό. Καλέστε τώρα στην αναδομό στο 2311-241-508 και μάθετε για τα πακέτα προσφορών για ανακαινήσεις ολόκληρου σπιτιού αλλά και μπάνιου, παιδικού δωματίου, κουζίνας. Κάντε Χριστούγεννα στο ανακαινισμένο σας σπίτι με τη φροντίδα της αναδομό. Ρωτάει φίλος αν θα γίνουν μεταγραφές και αν είναι σίγουρο. Και τι να πούμε εμείς, ρε φίλε. Δηλαδή να πάρουμε στην ευθύνη να πούμε ναι, θα γίνουν σίγουρα μεταγραφές, γιατί έτσι λένε. Ας το κάνουν το πούνε εκείνοι. Είπε προχθές πράγματα. Και αν ναι, λέει ο φίλος, τι επίπεδου. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Τι αδερφέ, να πούμε, ρε φίλε. Ποιος έρχεται στην Ελλάδα είναι το ερώτημα. Θα πούμε αυτά που λέει ο Ίβιτς. Εκείνος έχει την ευθύνη μαζί με τον Μίχελ. Απλώς ο Ίβιτς εκφράζεται δημόσια ναι, και εξήγησε έχει... προχθές και κάποια πράγματα. Προσπάθεια γίνεται. Έχετε στείλει και άλλα μηνύματα. Θα συνδυάσουμε την επικαιρότητα σε πολύ λίγο στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε γρήγορα. Πρώτο θέμα, ας πούμε, το πιο επίκαιρο. Αυτό που αφορά τα σχέδια τα οποία για μια ανακατασκευασμένη τούμπα δημοσιοποίησε μια εταιρεία. Εντάξει, όνομα της εταιρείας δεν ξέρω πολλά, αν έχει σημασία. Για να σκεφτούμε και λίγο ορθολογικά, η εταιρεία δεν νομιμοποιείται να ανακοινώσει κάτι τέτοιο. Εντάξει, δηλαδή όταν είσαι μαγαζί το οποίο σέβεται το σκηνικό όλο, αυτό το ανακοινώνει αυτός που πληρώνει. Ξεκινάμε από το πρώτο λάθος της εταιρείας. Ωραία. Η αρχή της υπόθεσης έχει να κάνει με τη διάθεση του ΠΑΟΚ πράγματι να ανακατασκευάσει το γήπεδο. Διάθεση. Έτσι δηλαδή, έχεις διάθεση κάτι να αγοράσεις, ψάχνεις την αγορά. Ναι. Αυτή είναι η διάθεση. Δεν έχει πάρθει απόφαση ότι τα αγοράζω ή ανακοινίζω την τούμπα. Πρώτα βλέπεις τα σχέδια, τιμές, ενδεχόμενα, υλικά και αποφασίζεις χρόνους. Αφού βεβαίως είσαι τυπικός και με τις διαδικασίες που ορίζει ο ΑΣ ΠΑΟΚ, για να είμαστε και στα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, όλα τυπικά είναι. Αυτό που έγινε δεν είναι τυπικό. Ναι. Αυτό που έγινε είναι ικανό να διαλύσει τα πάντα. Ναι. Και γι' αυτό βεβαίως λέγαμε και νωρίτερα, κατέβηκε ήδη το σχετικό θέμα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν στα πλαίσια της προσπάθειας να ενημερωθεί τι δυνατότητες υπάρχουν, ζήτησε από εταιρείες τέτοιου είδους πληροφορίες, σχέδια και προοπτικές. Η συγκεκριμένη εταιρεία μαζί με τα σχέδια που έστειλε στον ΠΑΟΚ και την ενημέρωση εκτίμησε ότι ήταν σωστό να τα ανεβάσει και το site της και να τα παρουσιάσει ως κάτι τελειωμένο. Λάθος, φυσικά. Άλλο το ότι υπάρχει διάθεση και άλλο ότι δεν υπάρχει συμφωνία. Λάθος της εταιρείας, αυτό αναφέρεται και από τον ΠΑΟΚ, δεν υπάρχει καμία συμφωνία. Τα σχέδια ήδη κατέβηκαν από το site. Κατά τα άλλα, εντάξει, τα σχέδια μια χαρά είναι, οι μακέτες όλες ωραίες είναι. Δεν νομίζω να υπάρχει καμία άσχημη μακέτα πουθενά για οποιοδήποτε έργο. Όλα ωραία παρουσιάζονται. Το βασικό είναι ότι έχει διάθεση ο ΠΑΟΚ και το σκέφτεται και προχωράει και θέλει να ενημερωθεί για ένα τέτοιο έργο. Για την Τούμπα. Για το γήπεδο της Τούμπας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Να το ανακατασκευάσει. Όχι να κατασκευάσει, να το ανακοινήσει. Άμα ανακαινήσει. Να κατασκευάσει, σφίξαμε. Εντάξει, ανακαινήσει. Κερκίδα, κερκίδα, τσούκου, τσούκου. Ναι. Δεν είναι για πολλά. Είδαμε μια ομάδα, θυμάσαι και στην Αθήνα. Ναι. Που γκρέμισε το γήπεδό της. Άλλο αυτό. Ναι, δεν είναι για ανακατασκευή. Και τον γκρέμισε γιατί είχε και σοβαρά θέματα στατικότητας. Εντάξει. Από σεισμό. Είναι και αυτή μια παράμετρος. Και εμείς είχαμε και κάναμε έτσι με το Ενέση, Δημήτρη μου. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το όλο ζήτημα με τις μακέτες. Με αυτή την προοπτική την οποία σκέφτονται πράγματι στον ΠΑΟΚ, είναι σε πρώιμο στάδιο, δεν έχει πάρθει απόφαση, αλλά ας κρατήσουμε το ότι το ψάχνουν και ότι είναι ενδιαφερόμενοι και ότι θα προχωρήσει. Τώρα με αυτή την εταιρεία, έτσι, με κάποια άλλη. Με αυτή την εταιρεία, όπως βλέπω το σκέπαστο, αν το βάλεις έτσι όπως είναι σήμερα το γήπεδο, βλέπω να σκεπαζόμαστε όλοι μαζί. Ωραία. Γιατί? Πρέπει, δεν αντέχει τώρα το γήπεδο αυτό το πράγμα.
Α, δεν αντέχει το βάρος. Ναι, εσύ ως ειδικός. Ναι, δεν φαίνεται κιόλας. Που έχω χτίσει γήπεδα εγώ, φίλε. Ναι. Έχω βγάλει φλοιούς από αυτό το γήπεδο. Ναι. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι το θέμα για να το ξεκαθαρίζουμε και για την ενημέρωσή σας. Δεύτερο θέμα, η τηλεδιάσκεψη, την οποία προκάλεσε ο μεγαλομέτοχος από το Ροστόφ. Έκλεισε ένα κομμάτι τη σεζόν, κάλεσε τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή για έναν απολογισμό, για να συζητήσουν τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, τι πρέπει να αλλάξει, πού πάμε, τι κάνουμε. Ο Ιβάν Σαββίδης βεβαίως εξέφρασε παράπονα για την πορεία στο πρωτάθλημα, τη θεωρεί κακή. Τι να πεις τώρα, να. Α, λέμε κι εμείς, το ποδόσφαιρο που παίξει ο ΠΑΟΚ, παίζει καλή μπάλα. Όταν όμως έχεις τόσους βαθμούς και είσαι 8ος, κάτι δεν πάει καλά. ΠΑΟΚ με μία-δύο κινήσεις θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερους βαθμούς, έστω και έτσι. Το θέμα που έγραψα στη Φόρτσα για τον Γκάνιας είναι το πιο ενδεικτικό λάθος που έχει γίνει στον ΠΑΟΚ. Όπου δεν αξιολόγησε σωστά μια κατάσταση. Και επειδή θα μου χρεώσουν τον Τζιόλι πάλι, θα πω ότι από τη στιγμή που δεν θέλανε να έχουν τον Τζιόλι, θα έπρεπε να έχουν κάλυψη του Γκάνιας. Δες πόσους βαθμούς χάσαμε από αυτήν, όταν βγαίνει ο Γκάνιας από το γήπεδο. Δες πόσους βαθμούς έχουμε χάσει. Δεν έπαιξε στη Βέρεια. Ναι. Βγήκε με τον Ολυμπιακό, ήρθε ο Κατήφορος. Αποβλήθηκε με τον Ατρόμητο, η Κατηφοράρα. Ποιο άλλο παιχνίδι ήταν τώρα που βγήκε ο Γκάνιας? Δεν είναι και πολλά. Είναι 4-5 είναι. Όχι, 8. 8? 8. Θα σου πω. Και τα άλλα είναι μάτς τα οποία κυπέλου. Όχι, θα σου πω, κάτσε. Με τη Λάρισα έπαιξε το 2-0. Ναι. Θα το βρω και θα σου πω. Γιατί τα έχω γράψει ακριβώς. Λοιπόν, τα συμπεράσματα από όλα όσα μεταφέρει ο Ιβάν Σαββίδης, ότι βεβαίως δεν είναι ικανοποιητική η πορεία στο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το βασικό. Από εκεί πέρα, γενικώς, το ότι ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στους τρεις στόχους, στις τρεις διοργανώσεις είναι μέσα στο πρωτάθλημα, όπου δεν νομίζω ότι μπορεί να το διεκδικήσει. Στα play-off φυσικά, στο κύπελο βεβαίως και η πρόκριση στην Ευρώπη. Αυτός μια γενική εικόνα είναι θετικός, ο απολογισμός. Και τι κάνουμε από εδώ και πέρα, πώς μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι στο δεύτερο κομμάτι της σεζόν. Ιδέες, προτάσεις, αναλύσεις, μεταγραφές, φυσικά, πώς μπορεί να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ. Για άλλη μια φορά τονίζεται φυσικά η αυτονόητη στήριξη του Ιβάν Σαββίδη στον Βλάντα Νίβιτς. Έτσι τον στήριξε σε καλές στιγμές το καλοκαίρι, αν και δεν ήταν βέβαιο και κοινή γνώμη, μάλλον και άλλη γνώμη, άλλη άποψη για την παραμονή του, όχι, τον στήριξε στα πολύ δύσκολα που πέρασαν πριν κανένα μήνα, τον στηρίζει και τώρα φυσικά και ακόμα περιμένουμε να επιβεβαιωθούν οι φήμες. Τον στήριξε που είχε επιχειρηματολογία για να μην το κάνει, εντάξει. Ναι. Το ζητούμενο είναι να γίνει ο ΠΑΟΚ πιο αποτελεσματικός. Το είπε και ο Ίβιτς κάποια στιγμή πριν κάνα δύο εβδομάδες, ότι πρέπει από εδώ και πέρα να παίζουμε και θα παίζουμε για το αποτέλεσμα. Αυτό έχει ενδιαφέρον βέβαια να εξηγηθεί, δηλαδή τι σημαίνει. Μάλλον σημαίνει παίχτες ουσίας, παίχτες προσωπικότητας που θα έρθουν να μπουν στο ρόστερ, το οποίο βρίσκει καλύτερη χημεία. Και θυμίζουμε την αναζήτηση του ΠΑΟΚ για 2-3 ποδοσφαιριστές. Δεν είναι και λίγοι. Για Γενάρη είναι πολύ, 3. 2 είσαι οκ. Θα μου πεις, και άμα φύγουν, 2. Δεν θα φύγουν βασικοί. Εντάξει. Δεν θα φύγουν βασικοί. Ένα να σου δείξω του Κάνιας τώρα. Μάλιστα. 2 παιχνίδια με τον Άγιαξ που δεν έπαιξε, αποκλειστήκαμε. Αν και η εικόνα του αγώνα δεν ήταν αυτή, αλλά γενικά είχαμε ένα παθητικό ρόλο που τον πληρώσαμε εν τέλει, αν και δεν ήταν δίκαιο. Στα play-off του Europa δεν ξεκινάει στην τυφλίδα, είμαστε κακοί, κερδίζουμε κόντρα στη ροή του αγώνα, μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο, αλλάζει όλη η μορφή του αγώνα.
Στους ομίλους αντικαταστάθηκε στον Μπακού, κάπου στο 60. Ναι. Και ξεκινάει ο Κατήφορος. Κανονικά, όλες τις φάσεις και το 2-0, στο 1-0 αντικαταστάθηκε βέβαια. Το 2-0 γίνεται εκεί. Στη Βέρεια δεν παίζει. Κομική στη Βέρεια είμαστε. Βγαίνει στο ημίχρονο του Καραϊσκάκη Κατήφορος. Κανονικά. Με τον Ατρόμητο αποβάλλεται. Το 3-1 γίνεται 3-4. Δεν έπαιξε στα Τρίκαλα. Όταν βγαίνει, δεν υπάρχει άλλο εξάρι καθαρό. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο ΠΟΚ το πληρώνει όταν βγαίνει ο Κάνιας, ο οποίος είναι εκπληκτικός παίκτης, με να μου αρέσει πάρα πολύ. Και καιρό έχω να δω να βγαίνει ένας παίκτης και να αλλάζει τόσο η μορφή μιας ομάδας. Γιατί μιλάμε για ομαδικό άθλημα, εντάξει. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται εκεί έναν παίκτη που να κάνει τη δουλειά που κάνει ο Κάνιας. Έτσι ώστε να τον καλύπτει, έτσι ώστε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Γιατί ούτε ο Σάχο βέβαια είναι εξάρι, ούτε ο Τσίμηρο είναι εξάρι, ούτε ο Χαρίσης είναι εξάρι. Εντάξει. Μία θέση εγώ που θα κάλυπτα είναι αυτή. Τι? Από πληροφορίες... Δεν εμφανίζεται αυτό. Γι' αυτό τρομάζει το κεφάλι μου. Για οχτάρι ξέρω, για εξτρέμ ξέρω, για φορ ξέρω. Εγώ επαναλαμβάνω και μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου, ωραία, ότι ένα πράγμα που λείπει από την ομάδα αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Είναι μια έλλειψη η οποία μπορεί να σου καταστρέψει τη χρονιά, αν χτύπα ξύλο πάθει κάτι κανιάς. Χτύπα ξύλο. Αυτά με τα δύο πρώτα ζητήματα της ημέρας για τις μακέτες αλλά και για τη σύσκεψη Προέδρου, Τεχνικού Διευθυντή και Προπονητή. Να περιμένουμε 2-3 μεταγραφές. Αυτό είναι το σχέδιο, αυτό είναι το πρόγραμμα. Ουσία, όπως λέει και ο Ίβιτς, δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν πείθονται εύκολα ποδοσφαιριστές να έρθουν στην Ελλάδα. Και διάθεση του προπονητή, φυσικά, επειδή είναι Ιανουάριος, αυτός ή αυτοί που θα έρθουν να μπουν όσο πιο γρήγορα γίνεται για να προσφέρουν. Θυμίζουμε, 3 Ιανουαρίου παιχνίδι στη Λιβαδιά, 10 Ιανουαρίου παιχνίδι Κυπέλλου εκτός έδρας, αύριο θα μάθουμε ποιο, 15 Ιανουαρίου ΠΑΟΚ ΠΑΣ Γιάννενα, 18 Ιανουαρίου πρωτάθλημα, κάπου εκεί πάλι Κύπελλο, αρχίζει δεύτερος γύρος, μετά έρχονται τα μάτς με τη Σάλκε. Ιανουάριος και Φεβρουάριος θα είναι γεμάτη από παιχνίδια. Βάλε μια οντελή για να απαντήσουμε στο φίλο του 378. Το λάθος λέγεται κάτσε, ας ελπίσουμε να γυρίσει και να τον κάνουμε backup του Κάνιας. Φίλε, μάθετε να ξεχωρίζετε το 6 από το 8. Ο κάτσε δεν έχει τη σιγουριά στο κράτημα μπάλας που πρέπει να έχει το εξάρι. Δεν έχει τη γρήγορη πρώτη πάσα για να βγει η ομάδα γρήγορα. Δεν έχει αυτά τα στοιχεία. Δεν έχει τον όγκο να πάει να δώσει μια ψηλή, όχι την ψηλή θα τη δώσει, να πάει σώμα με σώμα. Ωραία, δεν είναι έξι. Δεν είναι backup του Κάνιας. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τις διαφορές στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό υπάρχει τέτοια τεράστια διαφορά όταν βγαίνει ο Κάνιας από το γήπεδο. Χρειάζεσαι έναν παίκτη που έχει τα στοιχεία του Βιτόλο και του Γκαρσία μαζί. Δεν είναι δηλαδή απλό πράγμα. Τότε συνθέσαμε ένα πολύ καλό δίδυμο γιατί οι δύο τους κάλυπτο ένας τον άλλον. Ο ένας έτρεχε σαν χαζός, ο άλλος ήξερε 500 κιλά μπάλα. Ωραία. Και κάναμε τη δουλειά με δύο αντί για έναν. Και άλλος φίλος γράφει για τον Κάτσε. Νομίζω ότι αυτή είναι από τις πιο δύσκολες ερωτήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν στον Ίβιτς. Πολύ δύσκολο θέμα για τον Ίβιτς αυτό του Κάτσε. Εδώ είναι πάντως ο Κάτσε και περιμένει τις επόμενες αποφάσεις. Το Κάτσε το συμβόλαιο λήγει το 17, εντάξει. Αφού υπέγραψε για να υπέγραψε νέο. Πότε? Και έφυγε. Πώς δεν υπέγραψε το καλοκαίρι. Συμβόλαιο. Για να δοθεί δανεικός. Για ένα χρόνο ακόμα. Ότι θα παραχωρηθεί. Για πιο πολλά χρόνια ανακοινώθηκε.
Τι γίνεται, πώς περνάει η ώρα. Πριν να ακούσουμε τον Κρέσπο, σε πολύ λίγο από τώρα, αφού πρέπει οπωσδήποτε να κλείσουμε την πρώτη ώρα, με Αναδομό, την τεχνική εταιρεία με εξειδίκευση ανακαινήσεις του σπιτιού ολόκληρου, μπάνιου, παιδικού, δωματίου, κουζίνας, έως 6 άτοκες δόσεις μπορείτε να ενημερωθείτε στην Αναδομό, 2311-241-508, με Burger & Shake, με τα καλύτερα μπέργκερ στην Κούσκουρα, το μαγαζί με φρέσκια τηγανιτή πατάτα, με χειροποίητες σάλτσες, Burger & Shake, η νέα πρόταση για μπέργκερ στο κέντρο της πόλης, με Μπειρατή στην Τούμπα, το μεγαλύτερο beer and rock bar, όλες οι Brew Dog σήμερα από Βαρέλη 2+1 δώρο και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη, Regina, τα κορυφαία σε πλεγμένα καταστήματα. Μαζί κλείνουμε την πρώτη ώρα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά, με Κρέσπο, λογικά και με γραμμές, δεν είπαμε τίποτα για τον αγώνα στην Κέρκυρα και με αυτά, με μπάσκετ, με χάντμπολ, με βόλι, ό,τι προλάβουμε σήμερα, να δούμε τι θα προλάβουμε. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο, και αφού τελείωσε η 15η αγωνιστική, αλλά ουσιαστικά ήταν ο 12ος αγώνας για τις ομάδες και σήμερα υπάρχει εκκρεμότητα για ΑΕΚ και ΠΑΣ Γιάννενα. Ενδιαφέρον παιχνίδι, 7:30 στο Ολυμπιακό στάδιο. Ο ΠΑΟΚ 8ος, 17 βαθμούς, 5 πίσω από Ξάνθη και Παναθηναϊκό, 14 πίσω από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ που έθεσε 18 γκολ, έχει πλέον τη δεύτερη καλύτερη επίθεση, είναι η δεύτερη ομάδα σε παραγωγή φάσεων, πρώτος είναι ο Ολυμπιακός, και στον κομμάτι και στο άλλο. Ο ΠΑΟΚ που ξεπέρασε την κρίση που τον βρήκε τέλη Νοεμβρίου με εντυπωσιακό τρόπο. Πράγματι, εκείνο το ΠΑΟΚ Λίμπερετς ήταν το κομβικό σημείο. Εκείνη η βραδιά. Το ΠΑΟΚ Λίμπερετς ξεκίνησε. Ναι, απλά στον Πλατανιά στο 60 κάτι που είσαι 0-0 και τρέμεις. Εκεί σου κάθεται τον γκολ. Από το ευρωπαϊκό μάτς και μετά η πρόκριση, η εμφάνιση, το σκορ πήρε φόρα και έφτασε μέχρι εδώ να παίζει και πάλι καταπληκτικό ποδόσφαιρο, όπως έπαιξε και άλλες φορές, όχι μόνο στην Κέρκυρα, και με τον Ηρακλή και με τον Πανετολικό και σε ευρωπαϊκά μάτς και σε μάτς κυπέλου με τη Λάρισα. Έχει κάνει τέτοιες εμφανίσεις με τέτοια παραγωγή φάσεων, απλώς ήταν πιο άστοχος. Τώρα ήταν πιο εύστοχος, πιο τυχερός με το πρώτο αυτογκολ που βάζει ο Ανδρεόπουλος. Φοβερή διάθεση από τους παίχτες που δεν είχαν το μυαλό τους στο πώς θα φύγουν. Είχαν το μυαλό τους πώς πρώτα απ' όλα θα κερδίσουν, θα το διασκεδάσουν και μετά πώς θα φύγουν για τις γιορτές. Είναι ξεκάθαρο ότι είχε ανοίξει η ομάδα κιόλας στα τρεξίματα, εντάξει. Γιατί υπήρχε ένα διάστημα το οποίο το λέγαμε κιόλας όταν έπρεπε να φορμαριστεί γρήγορα με τον Άγιαξ. Μετά χρειάστηκε ένα διάστημα μεγάλο μέσα Οκτώβρη με μέσα Νοέμβρη για να βρει ξανά τρεξίματα. Δεν είχε κάνει την προετοιμασία όπως έπρεπε. Και αναγκαστικά δεν είναι μορφή. Ξεπέρασε αυτό το στάδιο. Τα τρεξίματα του ΠΑΟΚ προχθές ήταν απίστευτα. Το ριπρές που έκανε ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. Το ριπρές για τους μπασκετικούς φίλους μας είναι όταν χάνεται η μπάλα και πρέπει να την ξανακερδίσεις. Είναι μια έκφραση. Η άμεση ανάκτηση της μπάλας. Την οποία χρησιμοποιεί ο Σταύρος Κόλκας. Έτσι λέγεται, ριπρές λέγεται. Ξεφεύγει από τα γήινα δεδομένα, είναι άλλο επίπεδο. Για όσους δεν καταλαβαίνουν. Έτσι, να η άμεση ανάκτηση της κατοχής. Η μετάφραση. Ναι. Πάρα πολύ καλή όλη η ομάδα. Εντυπωσιακή απόδοση από τον Κάμπος. Ο Μπίσεσβαρ πολύ θετικός. Ο Τσίμιροτς αλάνθαστος. Ο μόνος αρνητικός ο Αθανασιάδης που δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Δεν μπορεί να βρει τον εαυτό του. Κάνει το χειρότερο, όχι ξεκίνημα, τη χειρότερη χρονιά της καριέρας του. Πρόβλημα δικό του, πρόβλημα του ΠΑΟΚ. Είναι ένα πρόβλημα σημαντικό. Ο ίδιος μόνο μπορεί να το λύσει. Ο ΠΑΟΚ τον στηρίζει. Ναι. Τον στηρίζει, ο προπονητής τον στηρίζει μέχρι εκεί που δεν πάει. Ακόμα και προχθές που έχει 3-4 στον πάγκο, δεν τον βγάζει. Γιατί άμα τον βγάλεις εκεί τον ισοπεδώνεις. Ναι. Τον στηρίζει να τον βοηθήσει. Δεν μπορεί να το γυρίσει. Μέχρι στιγμής. Δεν μπορεί να το γυρίσει. Ας ελπίσουμε οι διακοπές θα του κάνουν καλό. Ναι. Και να γυρίσει κατασταλαγμένος. Έχουμε κάτι άλλο από το Κέρκυρα ΠΑΟΚ. Έχουμε τις αντιδράσεις βεβαίως από Ολυμπιακούς κύκλους επίσημους και ανεπίσημους που αφήνουν υπονοούμενα
για το ότι το μάτς ήταν ύποπτο. Ακριβώς τα ίδια έκαναν και πριν το Βέρια ΠΑΟΚ. Ακριβώς ναι, τα ίδια. Ναι. Έφαγαν τη γλώσσα τους εκείνη την Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ φυσικά δεν κέρδισε. Το επιχείρησαν και τώρα. Τώρα τους βγήκε. Γιατί δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να είναι τόσο άστοχος. Δεν μπορεί να είναι τόσο καντέμις. Δεν μπορεί να πηγαίνουν όλα δοκάρι και έξω. 9 δοκάρια έχει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή πόσα να έχει ακόμα. Τώρα πήγε δοκάρι και μέσα του Μπίσεβαρ. Τι να κάνουμε. Ναι. Που ήταν καθοριστικό το γκολ εκείνο. Εντάξει, υπάρχει και η τύχη στη φάση του πρώτου λεπτού. Ναι. Που βοήθησε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Κακά τα ψέματα τώρα η Κέρκυρα. Μία φορά βρέθηκε πίσω στο σκορ με την ΑΕΚ. Κατάφερε να το φέρει τέλος πάντων. Ήταν και τυχερή στη φάση που έκανε η ΑΕΚ μετά. Δεν έχει και την ποιότητα να τη κάθεται κάθε φορά κάτι τέτοιο. Ο ΠΑΟΚ βρήκε ρυθμό. Είναι δύο ταχύτητες πάνω από αυτήν. Δηλαδή δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να το κέντρο το περάσουν στο 32. Δεν ήταν η μόνη. Ναι. Δεν έγινε πρώτη φορά αυτό. Και τι να πούν από τον Ολυμπιακό για τις εκλογές, Νένος της Κέρκυρας. Η δική του πλευρά κέρδισε. Κέρδισε. Τα παλιτσάκια εμφανίστηκαν τελευταία στιγμή. Τι να πούν. Ότι ποιος ΠΑΟΚ. Επικράτησε η δική του πλευρά στις εκλογές που προηγήθηκαν του αγώνα. Αλλά okay, με τον ΠΑΟΚ θα ασχοληθούν. Και δεν είναι ότι τους ενοχλεί τόσο βαθμολογικά, τους ενοχλεί η άλλη δυναμική που αναπτύσσει ο ΠΑΟΚ. Τους ενοχλεί Σαββίδης. Και το ξέρουν. Τους ενοχλεί Σαββίδης, ο οποίος έχει λεφτά τα οποία δεν έχουν αυτοί. Δεν έχουν αυτά τα λεφτά διαθέσιμα. Φίλος γράφει για τον Κουτζαβασίλη ότι ευτυχώς που τα έπιανε όλα, γιατί φαντάζομαι ότι λάσπη θα έτρωγε αυτός. Σωστό και αυτό. Ο Κουτζαβασίλης ήταν από τους κορυφαίους της Κέρκυρας ακόμα και είναι και φαίνει του Περέρα στο τέλος. Ναι. Που δεν βγαίνει ποτέ, αλλά την έβγαλε. Γενικά τα φόρτ του ΠΑΟΚ, επειδή στεκόμαστε στον Κλάους, έχει βάλει κάτι ότι έχει χάσει και ο Περέιρα. Ναι. Δηλαδή, σαν επειδή, αυτή η κολοκουβέντα το καλοκαίρι για τα φόρ και δεν πήραμε φόρ και. Το έχει κατεμιάσει το πράγμα όσο δεν πάει. Όσο δεν πάει. Ο Περέιρα αυτά δεν τα είχαν ποτέ, εντάξει. Δηλαδή, εκείνο με τον Πανετολικό, το προχθεσινό, στην κάτι άλλο. Στη Νέα Σμύρνη. Που ήταν καθοριστικά. Ναι. Ποτέ δεν τα χάνει ο Περέιρα αυτά και τα χάνει φέτος. Λοιπόν, μηνύματα. Του 690 απαντήθηκε με τις μεταγραφές, τι θα γίνει και αν θα είναι επιπέδου. Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτός είναι ο σκοπός. Παρά το ότι δεν θέλω να ασχολούμαι με τους μείον 3 από πέρυσι γιατί ήταν συνειδητή απόφαση. Με αυτούς και με νίκη στο Καραϊσκάκη που την είχαμε στα χέρια μας, η απόσταση από τον πρώτο θα ήταν στους 5 βαθμούς. Προφανώς θα ήταν άλλο το κλίμα τώρα. Εντάξει. Αλήθεια είναι αυτό. Έχει με τρία εκτός έδρας παιχνίδια ντέρμπι Ολυμπιακός δεύτερο γύρο τώρα. Τι? Πολλά αν έχει αυτή η βαθμολογία. Ναι. Τέλος πάντων. Αν δεν ήταν το μάτι στον Ατρόμητο, θα ήμασταν βαθμολογικά καλύτερα, αλλά με τον MVP στην ομάδα. Γράφει ένας για τον Τζαβέλα. Ό,τι και να λέμε για τον Τζαβέλα, και εσύ και όλοι οι άλλοι, το θέμα είναι ότι πρέπει να αντικατασταθεί. Καλός, κακός, φαγώθηκε, τελείωσε. Έχασε και ο ΠΑΟΚ. Έχασε κάτι από αυτή την υπόθεση. Και πρέπει να το καλύψει. Έτσι. Και τον Τζαβέλα δεν μας ενδιαφέρει. Και αυτός έχασε φυσικά πάρα πολλά. Και έχει πρόβλημα τώρα που θα συνεχίσει την καριέρα του. Και ο ΠΑΟΚ θα έχει πρόβλημα οικονομικό. Πώς θα τελειώσει αυτή την υπόθεση. Πού θα βρεθεί η ομάδα. Δεν θέλει ο ΠΑΟΚ να τον κάνει δώρο σε αντίπαλο. Να τον αφήσει ελεύθερο φυσικά. Αλλά πάνω απ' όλα είναι πώς θα καλύψει αυτό που άφησε στην ομάδα ο Τζαβέλας. Βασικός παίχτης ήταν. Δεν ήταν κάποιος που έμπαινε μια στο τόσο. Ναι, από αυτόν ξεκινούσε ο προπονητής. Μέχρι που έγινε αυτό που έγινε. Ας βρουν λοιπόν έναν τώρα που να αντικαταστήσει τον Τζαβέλα. Το λάθος λέγεται κάτσε. Ας ελπίσουμε να γυρίσει να τον έχουμε το backup του Κάνιας. Πολύ δύσκολο θέμα. Από πρωταθλήματα χαμηλού επίπεδου, παίχτες νεαρούς με αξία, γιατί δεν κοιτάμε. Νέους Τσίμιροτ. Δεν μας ενδιαφέρει να βρούμε. Πήγε Σερβία, Ρουμανία, Κροατία. Το κάναμε αυτό, φίλε. Τώρα χρειαζόμαστε προσωπικότητες και ποιότητα. Δεν είσαι ακαδημία ποδοσφαίρου. Το έχεις αυτό. Έχεις φτιάξει τον Τζίμιροτ. Ωραία. Σιγά σιγά θα πρέπει να φτιάξεις τον Χαρίση, τον Μπέλκα. Έχεις τέτοιους να δημιουργήσεις. Θέμα είναι να βρεις σταθερές. Λοιπόν.
Θέλουμε δηλαδή έναν μπαλάφα, γράφει 903. Έτσι, μπράβο, αγόρι μου, πες τα. Νομίζω ότι σε τρολάρει. Έχω με αυτή τρολάρι, την εντύπωση. Μπαλαφάρα, φίλε. 10 μπαλάφες θέλω μέσα στα αποθετήριά μου. Εσύ βγες και πες τα αντίθετο. Εγώ θα τον έπαιρνα τον μπαλάφα τώρα, άμα πέσει κύπελο αύριο με τον Άρη. Θα τον έπαιρνα από τη Βέρεια τώρα μέσα στο Γενάρη να το παίξουμε. Πότε είναι η φάση? 10 Ιανουαρίου πρώτο παιχνίδι. Να το παίξουμε το παιχνίδι στο Χαϊλό με μπαλάφα και μετά θα τον έστελνα στο εξωτερικό. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Να ζητήσουμε μια ειδική άδεια από τη FIFA. Δεν νομίζω, δεν μπορεί να παίξει 3 διαφορετικές ομάδες. Να το γυρίσουμε στη Βέρεια. Γίνεται? Δύσκολα. 2 διαφορετικές ομάδες. Δύσκολα. Πάμε να ακούσουμε τι μας δήλωσε ο Κρέσπο, ένα από τα πρόσωπα του πρώτου πενταμήνου, εξαμήνου για τον ΠΑΟΚ. Απολογισμό κάνει και αυτός και ο Ισπανός. Μιλάει και για τη δική του απόδοση και δίνει εξήγηση στο πώς ξεκίνησε και στο πόσο έχει ανέβει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για να ακούσουμε τον Ισπανό τι μας είπε. Πώς θα βαθμολογούσε σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σαν εικόνα της ομάδας το πρώτο εξάμηνο αυτό? With 10 being the perfect score, what point would you give to PAOK for this part of the season? Overall performances, results, everything. No, I think now is a very good moment, but we must improve everything, and I hope in the next game try to win a lot of games for take the first position. Τώρα είμαστε σε μια καλή περίοδο, αλλά γενικά θεωρώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, έτσι ώστε όταν επιστρέψουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και να διεκδικήσουμε, γιατί όχι, την πρώτη θέση. Μπορεί η ομάδα να κάνει πολλά καλά παιχνίδια όπως το σημερινό, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα, να έχει διάρκεια? Can the team make a lot and consecutive good results and good performance as they did this past 2 weeks? If we continue in this way, with this concentration and this the last 3-4 games, I think we can take a lot of consecutive games and win a lot of games. But we must to continue this work. Αν συνεχίσουμε με τη συγκέντρωση και το ρυθμό που έχουμε στα τελευταία 3-4 παιχνίδια, ναι, μπορούμε να το καταφέρουμε, αλλά μόνο αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό. Η αλήθεια είναι ότι ο ερχομός του δεν προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό, όμως σιγά σιγά, και το φαίνεται και στο διαδίκτυο γενικότερα, το κλίμα αλλάζει, πιο πολύ εκφράζονται πλέον με θετικά λόγια για τον ίδιο. Mm-hmm. Αν έχει αλλάξει κάτι στον ίδιο, πώς βίωσε το διάστημα, πώς αισθάνεται τώρα που σιγά σιγά έχει την αναγνώριση του κόσμου? You were one of the players that started the season, let's say, with the fans not knowing you very well, but through your performances, you are very respectable, and you have very good. The fans have very good opinion of your style of play. What was this? How was this period of time? If you want to describe this first part of the season. No, it's normal because I played more. I take my rhythm, my physique, and because the last year I played only 9-10 games during the year. And now I feel good. I play for PAO, but for the fans too. But I want to help the team. Sometimes I play good, sometimes no. But the important is the game, the team, and try to win most possible. Είναι λογικό ότι χρειάστηκα λίγο χρόνο για να βρω το ρυθμό μου, να έρθω στο επιθυμητό επίπεδο από πλευράς φυσικής κατάστασης, γιατί την περασμένη σεζόν είχα 9-10 παιχνίδια μόνο στα πόδια μου. Τώρα που αγωνίζομαι συνέχεια, κάθε παιχνίδι προσπαθώ να είμαι καλύτερος, αγωνίζομαι για τον ΠΑΟΚ, αγωνίζομαι και για τον κόσμο, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μπορώ να βοηθάω την ομάδα. Τελευταία. Αφού ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε τόσο καλά με τη Φιωρεντίνα, μπορεί να κάνει το ίδιο με τη Σάλκη? Considering that we took one win and one draw with Fiorentina, can we do the same with Schalke? I hope. I don't know what's happening, but it's really the Schalke is a very good team, a big team in Europa. But I think if we put 100% in the pitch, we can have some possibility. Δεν το ξέρω τι μπορεί να γίνει, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει, το ελπίζω. Η Σάλκη είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Ελπίζω ότι αν έχουμε το ίδιο επίπεδο απόδοσης και κάνουμε αυτά που κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο, έχουμε πιθανότητες να περάσουμε.
Φίλος μας γράφει για τη Φόρτσα. Πολύ καλή δουλειά στην εφημερίδα. Διανέμονται λίγα φύλλα. Στο σημείο πώλησης που έχω, μου έστειλαν μόλις 5 φύλλα. Ούτε το πρωτοσέλιδο δεν πρόλαβα να δω. Πες που είσαι, ρε φίλε, να κανονίσουμε να πάρουν περισσότερα. Ναι, έχει απήχηση. Παίρνουμε πάρα πολλά θετικά μηνύματα και τα αρνητικά είναι τέτοιου είδους, το ότι σε κάποια σημεία δεν προλαβαίνουν οι φίλοι να προμηθευτούν τη Φόρτσα κάθε Σάββατο. Αρχή είναι, είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι από το ξεκίνημα και τις αδυναμίες θα φροντίσουμε να τις διορθώσουμε. Έχουμε ειδήσεις. Η είδηση μία ότι γεννήθηκε ο Τσίμηρο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στο Τσίμηρο. Η είδηση 2 που λέγεται. Εφημερίδα από Λατινική Αμερική έχει βγάλει εντεκάδα Λατινοαμερικάνων την καλύτερη της εβδομάδας με βάση την απόδοση που έχουν και μέσα σε αυτή, πέρα από τον Μασεράνο, πέρα από τον Ιγκουαΐν, πέρα από τον Μέση, είναι ο Λέο Μάτος που εδώ στην εβδομάδα μας πέρασε, έβαλε και γκολ. Και τρία γκολ έβαλε, τι γκολ έβαλε. Πρωταγωνιστή, ναι, πρωταγωνιστή. Τρία γκολ σε δύο παιχνίδια έβαλε το δεξί τον μπακ μου. Βέβαια. Εδώ για να τους χωρέσουν, τους έχουν σε 3-5-2, που έχει τύχουν, 3-4-3. Για πες την δεκάδα. Για τους ξέρω. Ρούλι. Ο τερματοφύλακας της Ισπανιόλ, δεν είναι αυτός. Δεν είμαι σίγουρος. Μασεράνο, Ρόχο, Μάτος. Εντάξει, ναι, τους βολεύουν εκεί όπως γίνεται. Ντοσάντος, Μπόλια, Μέση, Κώστα. Σουάρες, Βιέτο, Ιγκουαΐν. Βιέτο είναι της Σεβίλης. Δύο γκόλ έβαλε από το 20 λεπτό. Είναι η ΑΣ η εφημερίδα. Μάλλον η Ισπανική είναι η ΑΣ. Όχι η Λατινική Αμερική. Αλλά βγάζει δεκάδα Λατινοαμερικάνων. Εντάξει, τους ενδιαφέρει. Άλλες ειδήσεις που αφορούν τις ενώσεις. Και ενώ βγήκε η πληροφορία ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε εκλογές μέχρι το Μάιο, έτσι πιέζουν όλοι, πρώτη αλλαγή επίσημη πλέον στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας, εκεί όπου δεν συνεχίζει ο πρόεδρος, ο προηγούμενος ο Παλαφούτης, με δικαστική απόφαση. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε απόφαση εναντίον του, είχε προσφύγει, ήταν στον αέρα, ο Μπαλαφούτης δεν συνεχίζει, θα γίνουν εκλογές. Έτσι κι αλλιώς στην Ένωση Αχαΐας, στο μεγάλο θέμα των ημερών. Άλλα ποδοσφαιρικά, τα αναφέραμε και νωρίτερα, μια εβδομάδα άδεια για όλη την ομάδα του ΠΑΟΚ, επόμενο μάτς 3 Ιανουαρίου στη Λιβαδιά, να δούμε αν μπορεί ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει το σερί του. Δεύτερη ώρα εμείς με Ρέμβι, με 4,33% η Ρέμβι, ναι. Σήμερα μύθος και κορώνα με 3 ευρώ τζάμπα πράγμα. Οι καλύτερες μπύρες στην καλύτερη τιμή και η Citroën Γιαννίδης βέβαια μοναστηρίου 196. 45 χρόνια εγγύηση Citroën Γιαννίδης. Μπορείτε να πάτε τώρα να κάνετε ένα test drive το νέο Citroën C3. Μόνο η Citroën Γιαννίδης στη Μοναστηρίου. 45 χρόνια είναι εκεί και σας στηρίζει σαν πελάτες. Ό,τι θέλετε το έχετε. Beta Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο στη Θεσσαλονίκη για το καλύτερο σέρβις στο αυτοκίνητο. Μοναστηρίου 299. Τηλέφωνο για να κλείσετε ραντεβού 46 11 63. Και ο Ιταλός στο κέντρο μπαταρίας. Για όπου και αν σας και όπου και αν έχετε πρόβλημα, ένα τηλέφωνο 2310-545-999, όλο το 24ωρο για αλλαγή μπαταρίας από τον Ιταλό. 545-999. Στο μπάσκετ, άλλο ένα παιχνίδι που πήγε σε λεπτομέρειες τον ΠΑΟΚ και με τον Ολυμπιακό. Βέβαια, ο Ολυμπιακός χωρίς Σπανούλη, Πρίντεζη, το Χάκετ, είχε σημαντικά προβλήματα, αλλά εντάξει, και το ένα συμβόλαιο του Παπα-Νικολάου που παίζει ή των ξένων που έχει τα λοιπά. Ο Green τώρα, ο Birch. Είναι τετραπλάσια από όλο το budget του ΠΑΟΚ. Και σε αυτό το μάτσο ΠΑΟΚ, το
Το πάλεψε, το πήγε σε λεπτομέρειες και το έχασε. Πάλι βολές, χαμένες στο κρίσιμο σημείο και ενώ πήγαινε μια χαρά όλο το παιχνίδι. Πάλι φοβερά λάθη σε κρίσιμες επιθέσεις. Γυρνάς παιχνίδι 13 πόντους μεταξύ. Ναι, κόντρα στον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ σημαντικό το πέμπτο φάουλ του Τσόχλα, που ήταν πρωταγωνιστή στην ανατροπή, έτσι όπως καθοδηγούσε τον ΠΑΟΚ. Και 3-4 σφυρίγματα, φίλε, που είναι πολύ. Δηλαδή το φάουλ τώρα του Πέινερς. Ο άλλος κάνει πίσω το σώμα του, δεν πάει ο Πέινερς πάνω του. Δηλαδή εκεί μπορεί να τα αποφύγει. Είναι 3-4 σφυρίγματα πολύ σημαδεμένα. Ναι, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι υπήρχαν και διαιτές χθες που δεν έχουν καμία σχέση με τον Ολυμπιακό. Είναι από την άλλη πλευρά. Δεν είναι τόσο άσχημη η κατάσταση. Όχι, σου είπα για 3-4 σφύριγματα, δεν σου είπα για σφαγή. Το πέμπτο του Τσόχλα είναι μοιραίο για τον ΠΑΟΚ. Και πάλι θα μπορούσε να πάρει το μάτς, αν ευστοχώς ο κλάνος στις βολές. Αλλά αφού δεν ευστόχησε και μετά ο ΠΑΟΚ έπρεπε να επιτεθεί χωρίς τον Τσόχλα, είδατε ότι η επιθέση ήταν σαν να παίζαμε εμείς οι ρεπόρτες με τους φίλους του Κόλκα μαζί, ένα συνοθήλευμα. Χάθηκε και αυτό το παιχνίδι, ευκαιρία γιατί τέτοιου είδους μάτς σημαδεύουν όλη τη χρονιά. Το χάσε ο ΠΑΟΚ, εντάξει, η χρονιά συνεχίζεται και ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν και δεν γίνεται αυτή η ομάδα να πετύχει πολλά πράγματα. Δίνει τη μάχη της, αγώνα με αγώνα και σίγουρα βελτιώνεται, όπως το έχουμε παρατηρήσει. Την νίκη της εβδομάδας την έκανε η ομάδα handball, κέρδισε μέσα στην ΑΕΚ, επιβεβαίωσε ότι βεβαίως είναι από τα πρώτα φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ ήταν δεύτερη, αλλά τώρα πλέον την έχασε αυτή τη θέση. Νίκη για τον ΠΑΟΚ με 2 γκολ διαφορά στο καματερό. Ο νέος παίκτης. Ο Σανίκης θα παίξει. Mm. Θα μπει και αυτός με την εκτίμηση στον τρόπο του ΠΑΟΚ ότι πλέον είναι σίγουρα η πιο ισχυρή η δική του ομάδα στο πρωτάθλημα. Ένα βασικός αντίπαλος, τα ΙΕΚ δικαία ξινή, πώς λέγονται, όπου ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο κύπελλο μαζί τους. Θυμίζουμε παρένθεση ότι αύριο στις 11 το πρωί στην ΕΠΟ η κλήρωση του κυπέλλου Ελλάδας για το ποδόσφαιρο με τα μάτς να γίνονται μέσα στον Ιανουάριο. Το πρώτο μάτς που θα είναι και εκτός έδρας θα είναι 10 Ιανουαρίου. Έχει και Παναθηναϊκό ως πιθανό αντίπαλο, έχει και Άρη, έχει και. Τι άλλο έχει. Έχει και Κισαμικό, έχει και Πλατανιά. Έχει και Ξάνθη, που είναι πάρα πολύ καλή. Το κύπελο σοβαρεύει πάρα πολύ πλέον από Ιανουάριο και μετά. Κοίταξε, νομίζω ότι ένας προορισμός χειμερινός στα Χανιά, είτε για Πλατανιά είτε για Κισαμικό. Ο Κισαμικός δεν είναι ισχυρός. Ο Κισαμικός. Ναι, πρώτος γίνει. Ναι. Νομίζω, εντάξει, δεν είμαι σίγουρος. Μπορεί να έχεις δίκιο. Ο Πλατανιάς είναι δεύτερος. Φυσικά να πούμε ότι στις δύο εκτός έδρας νίκες του ΠΑΟΚ φέτος ήμουνα και στις δύο παρών, σε αντίθεση με σένα, που έχεις ένα στα έξι. Ένα στα έξι έχεις και με Νέα Σμύρνη και με Λεωφόρο και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα ήταν σε κρίσιμη καμπή. Στη Λεωφόρο και εντάξει. Ναι, ναι. Ο Κισαμικός είναι πράγματι ισχυρός. Μπερδεύτηκα. Ο Πλατανιάς είναι. Δεν θες να πάμε να πάω κάτι να τελειώνουμε να. Α, δεν έχω. Εντάξει. Εγώ είμαι, επειδή και ο Μπαλκάν είναι. Εντάξει. Θέλει το παιδί να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Και γιατί. Καλά κάνει. Εννοείται. Με ποιον να θέλει να παίξει. Μεγάλα παιχνίδια θέλει να δώσει. Έτσι. Ναι. Σε πρόσβαλε, σε μείωσε. Καθόλου. Ίσα. Με τιμά που. Γιατί εκείνοι λένε ότι ο Γιώργος Σαββίδης τους πρόσβαλε που είπε ότι θέλουμε να κάνουμε πάρτι του Χαριλάου. Που ήταν προσβλητικό. Γιατί εγώ το βρήκα ως μια ποδοσφαιρική έκφραση. Αλλά εντάξει, εκείνοι προσβλήθηκαν. Έξα βάζω χρυσάδο από το πρωί. Και γιατί. Με τον Γιώργο του Σαββίδη. Και ότι είπε θέλουμε να κάνουμε πάρτι στο Χαριλάου. Ωραία, θα νοικιάσουμε ένα μπαράκι απ' έξω, κάνουμε ένα πάρτι. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Είπε στο γήπεδο Χαριλάου. Ο Σαββίδης δεν είδα κάτι τέτοιο. Εννοούσε την. Άξε, κάνουμε και το μεταφραστή του Γιώργου Σαββίδη τώρα. Ναι. Την εννοούσα, αλλά εντάξει. Την εννοούσαν. Στο Βόλιο ΠΑΟΚ κέρδισε την Παναχαϊκή, αλλά αυτό ήταν το αναμενόμενο, αυτό το οποίο. Κάντε, γιατί δεν έπαιξε. Δεν το γνωρίζω. Αυτό το οποίο μας θυμίζει ο Γιάννης ο Παρασκευαΐδης είναι να τονίσουμε
την μεγάλη νίκη του Κίζικου των φίλων μας στο ντέρμπι παραμονής επικράτησαν του Ηρακλή Χαλκίδας. 3-1. Μεγάλη νίκη για τον Κίζικο, η συνέντευξη των παραγόντων του οποίου έκανε αίσθηση την περασμένη εβδομάδα. Για το πόσο ΠΑΟΚ είναι τα παλικάρια. Για το πόσο ΠΑΟΚ είναι και τι έκαναν στο προηγούμενο παιχνίδι. Τρέχουμε να προλάβουμε. Έχουμε μια ωραία φωτογραφία της ομάδας handball, η οποία πανηγυρίζει τη νίκη. Το παλικάρι πίσω τι κάνει? Ντουζ. Λες. Έχει και γυμνό η φωτογραφία. Για όσες κοπέλες διαβάζουν ΠΑΟΚ 24 μπορούν να μπουν. Βγαίνουν μία σέλφι και κάποιος από πίσω ακριβώς κάνει μπάνιο. Δεν βλέπουμε ποιος είναι, είναι η αλήθεια. Αλλά δια της ατόπου μπορεί να βγει. Είναι ο Κοκκόνης είναι μέσα στη φωτογραφία. Ο Πετρίδης είναι. Ο τροματοφύλακας είναι. Ο Πετρίδης, να σημειώσουμε ότι ήταν τραυματίας, έμεινε Θεσσαλονίκη να κάνει θεραπεία και ταξίδεψε τελευταία στιγμή. Εντάξει. Και έβαλε καθοριστικό γκολ. Και έβαλε το καθοριστικό γκολ. Ναι. Μπράβο στο Θοδωρή τον Πετρίδη. Πάμε στο News Fish. Και τώρα οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Η Χριστίνα, η Βατσίλα θα μας ενημερώσει. Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται? Καλό μεσημέρι. Τι κάνουμε, μετρό έχουμε? Ο ΑΣ έχουμε? Μετρό θα έχουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Ο ΑΣ δεν είναι τόσο σίγουρο ότι θα έχουμε στο μέλλον, το άμεσο μέλλον. Την Τετάρτη πιθανόν να έχουμε την επίσκεψη εργασίας, αν δεν καταβληθούν τα δουλευμένα. Αυτοί πώς το πάνε, σήμερα... έτσι το πάνε? Τους καθυστερούν, τους πληρώσουν, απειλούν με απεργία και πληρώνονται? Ναι. Η ιστορία αυτό έχει δείξει. Πολύ πετυχημένο να τους πείτε. Όλους. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Ναι. Και σήμερα όσοι κινούνται με τα αυτοκίνητά τους, επειδή δεν έχουμε μετρό και επειδή δεν βολεύει όλους ο ΑΣ, πρέπει να έχουν λίγο υπομονή και προσοχή στον περιφερειακό. Συνεχίζονται οι εργασίες. Οπότε από σήμερα στις 9 το πρωί, με κατεύθυνση δυτικά, θα έχει αποκλεισμό μιας λωρίδας για κοπή χόρτων και κλαδιών και καθαρισμό τέλος πάνω στο διαχωριστικό του περιφερειακού, από τον κόμβο της Μαλακοπής μέχρι τον κόμβο Νάπολης. Ναι. Στην αντίθετη κατεύθυνση προς ανατολικά θα έχουμε πάλι αποκλεισμό μιας λωρίδας, αντίστοιχα από τον κόμβο Νάπολης μέχρι τον κόμβο αεροδρομίου Νέων Μουδανιών, τον K12. Αυτό, Χριστίνα, το ψάξαμε ποτέ γιατί κάνουν έργα σε ώρες αιχμής? Ξεκινάνε το πρωί τα έργα, είναι η αλήθεια. Ναι, δεν μπορεί να ξεκινήσουν το βράδυ, γιατί σε όποιον χώρα του πλανήτη έχουμε πάει, τέτοια έργα γίνονται το βράδυ. Ναι, εδώ γίνονται το πρωί. Ωραία. Ίσως τα συγχαρητήριά μας θα τους πείτε. Υπερορίας, δεν ξέρω. Πιθανόν περνάνε σε ώρες που δουλεύουν τα συνεργεία της περιφέρειας. Α, είναι και δημόσια, συγγνώμη, το ξέχασα. Χριστίνα, δεν δουλεύουν συγκεκριμένες ώρες. Ο φίλος που μας γράφει εδώ ότι το κράτος αποφάσισε να απεμπλακεί από τον ΟΑΣΤ και θα έρθει αυστριακή εταιρεία. Τι εννοεί? Κάποια πληροφορία που δεν την γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, πιθανόν κάποιο σενάριο περί ιδιωτικοποίησης εμπλοκής διαφορετικής με το κράτος, γιατί ούτως ή άλλως δεν είναι δημόσια επιχείρηση ο ΑΣ. Η δεύτερη απάντησή του, γιατί είναι πολυγνώστης και παντογνώστης, είναι ότι τα έργα γίνονται σε ώρες αιχμής για να τα βλέπουμε. Σου λέει δεν εμπιστευόμαστε κανέναν. Ωραία. Οπότε ζούμε έτσι τον αποκλεισμό στη μία λωρίδα της περιφερειακής και το καταλαβαίνουμε. Και από σήμερα όσοι τους έχουν πάρει την εκείδες και άδειες κυκλοφορίας μπορούν να τα παίρνουν πίσω για να φύγουν για τα Χριστούγεννα, εκτός από συγκεκριμένες παραβάσεις. Δεν έχει πατήσει 12 ανθρώπους για να παίζει ηλεκτρονικό, προφανώς αυτός δεν θα πάρει. Ακόμα δηλαδή. Και για οδήγηση με υπηρεμέθης, για υψηλή ταχύτητα, για παραβίαση κόκκινου κλπ. Δεν επιστρέφονται για αυτές τις παραβάσεις. Τι χώρα είναι αυτή, πραγματικά, δηλαδή πανηγυρίζω. Χριστίνα, πες κι άλλα λίγο, φτιάξε μας λίγο. Μπορώ να σου πω μια ωραία είδηση για τον Κώστα Ζουράρη που συνεχίζει. Τι είπε το Παοξάκι αυτό πάλι? Αυτό να το κάνουμε ειδικό ένθετο κάθε μέρα. Ναι, ναι, ναι. Στην εφημερίδα των συντακτών εξηγεί και πάλι τι εννοούσε για τα νησιά. Α, και εγώ είπα να πει ας δώσουμε και την Πάτρα, να γλιτώσουμε τους υπουργούς. Πόσες φορές μας πήραν τα νησιά και τα ξαναπήραμε όλα. Έχει έτσι τα ωραία ελληνικά του Κώστα Ζουράρη, βοσκηματώδης πλαστογράφη της ομιλίας του, σε σύποτα ντουβάρια που δεν καταλαβαίνουν τι εννοεί. Ναι. Έχει έτσι ωραία στοιχεία, πώς καταδικάστηκε από στρατοδικείο για την ελληνολατρεία του και διάφορα άλλα τέτοια. Την Κέρκυρα να φυσήσει και όλα τα άλλα. Κέρκυρα να μην πειράξει, πες του.
Εντάξει, κοιτάω τα νησιά. Νομίζω όχι, στο Αιγαίο είναι. Για το Αιγαίο είναι η μεγαλύτερη συζήτηση. Και η Ιταλία δεν έχουμε παρεδώσει με τους δυτικούς. Αχ, ναι, έτσι είναι και για Βενετσιάνους και για Γενουίνσιους από το Γένοβα. Φαντάζομαι πότε είναι αυτά, λογικά είναι στα Επτάνησα. Μπορεί να κινηθεί το πράγμα τώρα, εντάξει. Και μπορεί να απαιτήσει και η Ιαπωνία τίποτα, γιατί έχει το, όπως λέγεται, το Σιωνικό Μουσείο Ιαπωνικής Τέχνης στην Κέρκυρα. Πώς λέγεται, ένα χειρά τέτοιο. Δεν πήγα σε μουσεία εγώ, δεν είσαι. Τι να πας σε μουσεία, δεν σε βάλουν σε μουσεία. Βάζουν μόνο τους πολιτισμένους ανθρώπους, σαν και εμένα. Εντάξει, κάτι άλλο. Να είσαι καλά, Χριστίνα. Όχι, Αν δεν έχεις άλλο χρόνο, εγώ μπορώ να σας πω και άλλα. Όχι, άλλο ένα, άλλο ένα. Πρέπει να φάμε από τον άλλο. Άλλο ένα. Στη Ρωσία δεν είναι ευχάριστη είδηση, αλλά είναι λίγο περίεργη είδηση. Είχαμε 33 νεκρούς, οι οποίοι κατανάλωσαν ένα λάδι για μπάνιο, το οποίο περιέχει μεθυλική αλκοόλη, γιατί είναι πολύ ακριβό το αλκοόλ. Έχουν πολλά προβλήματα στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, επειδή είναι ακριβό το αλκοόλ. Ξέρουμε, συνημερώνουν οι κοπέλες, πάντα οι άντρες τους αλκοολικοί πίνουν τα πάντα και θέλουν να φύγουν από τη Ρωσία. Χρόνια τώρα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Και 33 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτό το λάδι μπάνιου. Καταλαβαίνεις τι πίνουν. Το οποίο ήπιαν αντί για βότκα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγράριο δεν είναι παιχνίδι. GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Μόλις τελείωσε η ψηφοφορία στην ΕΠΟ για τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Ο Βαγγέλης ο Γραμμένος είχε φοβερή επιτυχία. 161 ψήφισαν, πήρε 147 ψήφους. Προφανώς δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος. Έχει άκυρα, έχει λευκά. 147 ψήφους για τον Γραμμένο, που ήθελε να διεκδικήσει αυτή τη θέση και τα κατάφερε με πανηγυρικό τρόπο. Τώρα, ό,τι προλάβαμε το αναφέραμε, από αύριο με πιο πολλές λεπτομέρειες και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ που έχει παιχνίδια, για το βόλεϊ που έχει παιχνίδια σε αυτό το διάστημα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλές γιορτές να έχουμε. Από αύριο και γραμμές, εφόσον προλαβαίνουμε. Νομίζω ότι τελειώσαμε, ότι υπήρξε νέα άδεια αύριο. Έτσι όπως το είπες. Έκλεισε ένα κομμάτι της χρονιάς. Ευχαριστήσουμε το νησί της Κέρκυρας, το πολύ αγαπημένο, για όλες τις συγκινήσεις που μας προσέφερε σε αυτό το διήμερο. Να ξαναθυμίσουμε ότι και το 2012 ξυπνήσαμε με σεισμό στην Κέρκυρα, τότε επί Μπόλωνη, και έβαλε ο ΠΑΟΚ 4 γκολ με το κόρνερ του Γκαρσία, και προχθές με σεισμό πάλι ο ΠΑΟΚ έβαλε 5 γκολ στην Κέρκυρα. Και άλλα 3 που είδα εγώ με την K20 του Σταθόπουλου, 8 γκολ. Πλούσιο το Σάββατο. Πολύ καλά που το είδες, φίλε, το πρωινό εκείνο. Τι ώρα ήτανε? Ναι, δεν είχε κρύο. Τα παιδιά παίζουν σε τσιμέντο, δηλαδή πραγματικά αυτό που είδαμε δεν είναι ντροπή. Αλλά τώρα στην Ένωση της Κέρκυρας που θα υπάρχει ροή, λογικά θα φτιάξουν κανένα γήπεδο. Βέβαια. Να μην παίζουν τα πιτσιρίκια σε τσιμέντο. Ναι. Σιτουέν Γιαννίδης, πηγαίνετε εκεί να δοκιμάσετε το νέο Σιτουέν C3. Ένα αυτοκίνητο κόσμημα, μόνο Σιτουέν Γιαννίδης, Μοναστηρίου 196. Καλέστε εκεί στο 2310-54-64-00 και κλείστε ένα ραντεβού για να δοκιμάσετε το νέο Citroën C3. Για μπαταρίες, κέντρο μπαταρίας Ιταλός. Παντός είδους μπαταρίες θα βρεις εκεί, στο κέντρο μπαταρίας. Τρία καταστήματα, Σικές, Μοναστηρίου, αλλά και Στροφή Θέρμης. Τηλέφωνο όταν θα χρειαστείτε και όταν θα το αντιμετωπίσετε, 2310-545-999. Για σέρβις αυτοκινήτου, για έκπτωση στο σέρβις, για αναγέννηση καταλήτη, για μεγάλη παρακαταθή και ανταλλακτικών, για αλλαγή φίλτρων πετρελαίου, για οτιδήποτε, Beta Auto Center, Μοναστηρίου 299,
τηλέφωνο για να επικοινωνήσετε 46 11 63. Η Ρέμβη είναι μαζί μας και σήμερα. Μία μύθος ή μία κορώνα μόνο με 3 ευρώ στο καλύτερο σημείο της πόλης, στην Κρίνη, μπροστά στη θάλασσα, δελφινάκια, καρχαρίες, εκεί βλέπετε. Πώς λέγεται εκείνο με το πτερύγιο, πώς λέγεται εκείνο εκεί. Αυτό εσύ τα ξέρετε, εσύ ρε Τζόνι. Αυτό που τσίπησε το κορκοδυλάκι και πέθανε. Πώς το λένε. Σμέρνα, πώς λέγεται εκείνο που πάει έτσι μέσα στη θάλασσα, ρε. Με το καλώδιο πίσω. Πες το στα αγγλικά μου, ρε, άντε. Πώς λέγεται. Σίγκουεντς. Stingray. Με το Stingray μπροστά στη Ρέμβη, μόνο στη Ρέμβη, για να μιλήσουμε λίγο τα αγγλικά σαν τον Τσίπρα. Ο Stingray σας περιμένει για να πιείτε τα ταξίδια σας, να δείτε την θέα και να γουστάρετε. Αυτά από εμάς τα λέμε και πάλι με το ΠΑΟΚ 24 αύριο λίγο μετά τις 12. Καλό μεσημέρι.